Με τις καταθέσεις των μαρτύρων συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, και σήμερα η δίκη για τη θανάσιμη πυρκαγιά στο Μάτι. Συγγενείς και εγκαυματίες περιγράφουν με λυγμούς πολλές φορές την τραγωδία που έζησαν. Πάμε στη Μαρία Δουρουδή και συγκλονίζει η Μαρία, μάρτυρας που περιγράφει πως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη μητέρα του στην φωτιά για να σώσει την οικογένειά του. Είναι και σήμερα μια πολύ δύσκολη μέρα, με βαρύ το κλίμα μέσα στη δικαστική αίθουσα του Τριμελούς Πλημμυλωδικείου. Ο μάρτυρας, ο Αθανάσιος Μαραΐτης, ήταν πραγματικά μέσα σε λυγμούς συγκλονιστικός και περιγράφει τα εξής. Όταν μας έφτασε η φωτιά, είχε τέτοια ένταση που είχε ένα πολύ καυτό θερμικό κύμα. Καίγονταν παντζούρια, λάστιχα, το σπίτι μας λιώμενο, δεν υπήρχε περίπτωση να σωθεί. Είπα στη σύζυγό μου και το γιο μου να φύγουν. Η μητέρα μου, 92 ετών, είχε παγώσει από το φόβο. Είχα αρχίσει να καίγομαι, έχω εγκάβματα στην πλάτη και στο χέρι. Δεν μπορούσα να απομακρύνω τη μητέρα μου. Την άφησα να καεί για να γλιτώσω και να σώσω την οικογένειά μου. Καταλαβαίνεις ότι όλη αυτή η κατάθεση έγινε μέσα σε λυγμούς, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι βρέθηκε σε αυτό το δίλημα. Ενώ άλλος ένας μάρτυρας σήμερα, Εύα, ο Κωνσταντίνος Τουρναβίτης, που έχασε τον αδερφό του, θυμόμαστε όλοι τον Δημήτρη Τουρναβίτη με την σύντροφό του, την ηθοποιό, την Χρύσα Σπηλιώτη, που χάθηκαν στο οικόπεδο με τους 27 αυτούς νεκρούς αγκαλιασμένους. Και είχε μάλιστα σήμερα μαζί του μέσα στη δικαστική αίθουσα και ένα κομμάτι από ζάντα λιωμένη για να δείξει πόσο υψηλές ήταν οι θερμοκρασίες, λέει χαρακτηριστικά. Τόσο υψηλή θερμοκρασία που δεν μπορούσα να σταματήσω πουθενά. Η άσφαλτος ήταν πυρωμένη, όλα σκοτεινά, πουθενά ρεύμα. Μύριζε μυρωδιά θανάτου. Η δίκη συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, Εύα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Δουρουδή.